Η θέση του ΚΚΕ για του πληστηριασμού, τι πρέπει να γίνει για να μην χάσουν οι άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν και οι οποίοι είναι κυρίω ευάλωτοι τα σπίτια του. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά καίει πάρα, πάρα πολύ κόσμο. Ναι, και γίνεται πάνω σε αυτό μια αντιπαράθεση, η οποία κατά τη γνώμη μα είναι πάρα πολύ αποπροσανατολιστική αυτέ τι μέρε μεταξύ Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, μεταξύ όλων αυτών των επίδοξων σωτήρων που διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού στι επερχόμενε εκλογέ. Εμά η τοπολογία μα έλεγε πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και αφορούσαν αυτά την απαγόρευση των πληστηριασμών και των κατασχέσεων άλλων ε, πε, περιουσιακών στοιχείων σε, στα λαϊκά νοικοκυριά, βάζοντα μάλιστα και ένα συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο για να το προσδιορίσουμε αυτό το πράγμα και να απαντήσουμε και σε μια παραφιλολογία. Γιατί ξέρετε, τώρα, όταν υπάρχουν 10.000 πληστηριασμοί, βγαίνουν στη δημοσιότητα 2-3 μεγάλοι ε, επιχειρηματίε που δεν τα έχουν πάει καλά, ξέρω εγώ, ή έχουν, είναι αυτοί οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτέ. Και κρύβεται μπροστά σε αυτό μια, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εργαζόμενων που αντιμετωπίσανε μια σειρά από πολύ σοβαρές επιπτώσεις από τις αντιλαϊκές πολιτικές και την κρίση όλου του προηγούμενου διαστήματος και φτάσαν στο σημείο να μην μπορούν να καλύψουν τέτοιου είδου ανάγκες και αυτό το πράγμα είχε να κάνει και με μια νομοθεσία που διαμορφώθηκε και όπως θα είδατε νομίζω η απόφαση του Αριού Πάγου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη για το ποιου νόμου επικαλείται για να δώσει το δικαίωμα στα φαντ, στα κοράκια όπω τα λέμε εμεί, να προβαίνουν και σε δικαστική διαδικασία για να πάρουν τα σπίτια του κόσμου. Αυτοί οι νόμοι έχουν ψηφιστεί από όλε τι κυβερνήσει που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια, ξεκινώντα από το 2003 τη κυβέρνηση του Πασόκ, με τρει διαδοχικού νόμου του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσαν τα κόκκινα δάνεια για να εξυπηρετήσουν ακριβώ την κερδοφορία των τραπεζών στα λεγόμενα funds. Ήρθε μετά ο πτωχευτικό νόμο τη Νέα Δημοκρατία πριν από δύο χρόνια για να αποθεώσει αυτή την πορεία και να έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα να είναι δεκάδε χιλιάδε οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με την ανασφάλεια το πότε θα χτυπήσει την πόρτα του ο δικαστικό επιμελητή για να του βγάλει από το σπίτι και να του αποχωρήσει στην έξωση. Κύριε Βουρδουμπά, σε... σαν ένα τελευταίο πολιτικό σχόλιο θα ήθελα, γιατί εχθέ ο Πρωθυπουργό συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ ανέφερε ότι επί τη ουσία η αντιπολίτευση χαλή για να το αποτρέσμα των εκλογών. Ποια είναι η θέση του, του Κουκουέ για όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες ημέρες, για τις αποκαλύψεις περί ελέγχου του εκλογικού αποτελέσματος από διάφορες, από, περί, διάφορες καταστάσεις, ε, οι οποίες εντάξει, δεν είναι τη ώρα να τις αναφέρουμε. Ποια είναι η θέση του Κουκουέ και για αυτό το, 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 το πολύ σημαντικό θέμα που είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά και για, το, για τη λεγόμενη κυβέρνηση των ιτημένων που συνεχώς η Νέα Δημοκρατία σηκώνει στο τραπέζι της αντιπαράθεσης. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι βλέπουμε, είδαμε και χτες δηλαδή και μάλλον έτσι θα πάει όλη η προεκλογική περίοδος. Ε, είδαμε ένα επεισόδιο ακόμη ενός σκυλοκαυγά που γίνεται μεταξύ των, ξανά είπα και πριν, επίδοξων σωτήρων μας, ε, σωτήρων του κόσμου, ε, που ε, πιάνει διάφορες αφορμές. Τώρα είναι το, η αμφισβήτηση ή η μία αμφισβήτηση ενός εκλογικού αποτελέσματος. Κατά τη γνώμη μας όλο αυτό το κακοπεγμένο έργο, γιατί είναι κακοπεγμένο και βολικό και για τους μεν και για τους δε, ε, αποσκοπεί στο να κρύψει το γεγονό ότι με όποιο σενάριο τελικά και αν καταλήξει το εκλογικό αποτέλεσμα και διαμορφωθεί μια κυβέρνηση, είτε μονοκομματική είτε κυβέρνηση συνεργασία, το πρόγραμμα αυτή τη κυβέρνηση θα είναι αντιλαϊκό, θα είναι ενάντια στα συμφέροντα τη πλειοψηφία του κόσμου. Με αυτή την έννοια, αυτό που βάζουμε εμεί μπροστά σε αυτό το, το κατά τη γνώμη μα, κυλοκαυγά, είναι ότι το πραγματικό δίλημα για του εργαζόμενου δεν είναι να μπει σε, αυτό, σε αυτή τη διαδικασία, να διαλέξει Μεταξύ του ενό ή του άλλου που θα υπηρετήσει μια αντιλαϊκή πολιτική, αλλά να έχει όσο το δυνατόν πιο ισχυρό το ΚΚΕ, ακριβώ γιατί την επόμενη μέρα των εκλογών τα προβλήματα θα είναι εδώ. Η πραγματικότητα που είναι πάρα πολύ δύσκολη για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων, τη νεολαία, των συνταξιούχων θα είναι εδώ. Και χρειάζεται ένα πιο δυνατό ΚΚΕ για να πρωτοκανονιστήσει στου αγώνε του επόμενου διαστήματο και για να υπάρξουν μέτρα ανακούφιση, τα οποία είναι απαραίτητα αναγκαία σήμερα και για να δημιουργηθεί μια ελπίδα για πιο ριζικέ αλλαγέ που έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στο, στον τόπο μας. Κύριε Βουρδουμπά, ευχαριστώ πάρα πολύ σας ευχαριστώ, για την παρουσία σας ευχαριστώ. εδώ και για καλά. τα όσα ιδιαίτερα σημαντικά μας είπατε.